Γεια σας φίλοι μου, Μαρίνος εδώ. Καλώς ήρθατε πίσω στο αγαπημένο σας κανάλι, βλέπετε Νέαρχο Entertainment. Και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι έχω μέσα στη τσάντα μου. Να, η τσάντα μου εδώ. Είναι η τσάντα όμου που έχω. Την κουβαλώ παντού μαζί μου. Την παίρνω στην ποδηλασία. Όταν είμαι στο ποδήλατο, την παίρνω παντού μαζί μου, σε ό,τι δουλειά, όπου πάω, στις διακοπές. Πάντα έχω αυτή τη τσάντα πλάτης μαζί μου. Και σήμερα σε αυτή τη τσάντα θα δούμε τι έχω μέσα, τι έχω μέσα στη τσάντα μου. Θέλω να σας πω ότι δεν έχω βάλει κάτι σκόπιμα μέσα, δεν έχω βάλει κάτι εκτός από αυτό που πάντα υπάρχει στη τσάντα μου. Και σήμερα θα δούμε μαζί σε αυτό το βίντεο τι έχω μέσα στη τσάντα μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εδώ, από την μικρή την θήκη εδώ. Τι έχω μέσα. Λοιπόν, έχω το κινητό μου. Έχω ένα selfie stick, στο οποίο μπορώ να βγάζω φωτογραφίες από το κινητό μου κλπ. Έχω πουρο, είναι τα αγαπημένα μου πουρα. Έχω άλλο ένα πουρο. Έχω αυτό, δεν ξέρω γιατί είναι μέσα. Είναι αυτό που κάνει γυμναστική. Κάτι θα κάνουμε λίγη τώρα. Έχω τρόμπα ποδηλάτου, ποδήλατο. Έχω μία εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, για να προσέχει. Έχω μία κλειδαριά, ένα λουκέτο ασφαλείας, για να κλειδώνω το ποδήλατο μου. Φαναράκι, σε κάθε περίπτωση χρειάζεται, παιδιά, πρέπει να έχετε όλοι μαζί σας τέτοιο. Έχω μία υπολογιστική. Μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να κάνω κάποιες πράξεις, τις κάνω. Έχω γράμμα από την Google. Έχω ένα δολάριο. Δεν ξέρω θα μου χρειαστεί όταν πάω Αμερική. Τα χάπια μου. Ένα φακό μεγεθυντικό. Όταν χρειαστεί να κάνω τον detective, τον χρησιμοποιώ αυτό. Έχω ένα emulator game για να παίζω retro games. Έχω ένα πινέλο. Δεν ξέρω τι θα μου χρησιμεύσει, αλλά το έχω στη τσάντα μου. Έχω μία λάμπα. Ούτε αυτή δεν ξέρω τι χρησιμεύει. Έχω ακόμα μία λάμπα. Οικονομικό λαμπτήρα. Τρίτη λάμπα. Μια μπαταρία. Στυλό. Μου χρειάζεται για να γράφω. Και κλειδιά. Οκ. Νομίζω είναι άδεια. Πάμε να ανοίξουμε και τη μεγάλη να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, τι έχει η μεγάλη θήκη λοιπόν εδώ. Έχει μία μπάλα του μπάσκετ, μικρή. Μου αρέσει το μπάσκετ. Έχω ένα μικρόφωνο για δημοσιογραφία. Έχω ένα χειριστήριο υπολογιστή. Κάποιες φορές μπορεί να πάω κάπου σε κάποιο σπίτι, κάποιου φίλου και πάντα έχω ένα μαζί μου για να μπορεί να παίξω άμα γουστάρω. Έχω ακόμα ένα. Όχι, κάτσε να το βγάλουμε. Έχω ακόμα ένα, μπορεί να θέλει να παίξει και ο φίλος μου, οπότε μπορεί να παίξει μαζί. Έχω ένα τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο το χρησιμοποιώ γιατί όταν περάσω από καταστήματα, επειδή συγχρονίζεται με όλες τις τηλεοράσεις, αλλάζω τα κανάλια στη βιτρίνα. Θα σας χρειαστεί και εσάς. Έχω ένα προβολέα. Όλο και κάπου μπορεί να το χρειαστείς. Έχω μία χαρτοτενία, χαρτότελα. Κάτσε να ψάξουμε
βαθιά μέσα να δούμε τι άλλο έχει. Έχει μια ομπρέλα, παιδιά, τώρα είναι χειμώνας, βρέχει, πάντα κουβαλά μαζί μου μια ομπρέλα. Έχει, τι άλλο, αυτό τι είναι. Γυαλιά 3D, τώρα σας βλέπω τρισδιάστατους. Εσείς δεν με βλέπετε, δεν φορά τη γυαλιά. Αλλά αν φορούσατε θα με βλέπατε. 3D glass λοιπόν. Έχω μαζί μου ένα χάρτη, Άτλαντα, υδρογεωσφαίρα. Όταν χαθώ, πάντα χρησιμοποιώ ένα τέτοιο, γιατί έχει όλους τους χάρτες πάνω, έχει τα πάντα, σε οποιοδήποτε σημείο της γης και να είμαι. Άμα χαθώ, βγάζω το χάρτη και μπορώ να δω ακριβώς που είμαι και να προσανατολιστώ και να πάω στον προορισμό μου. Πού να το βάλω, εδώ. Τι άλλο έχω, ένα σπρέι για να ψεκάζεις τα φυτά με φυτοφάρμακο. Επειδή μου αρέσουν τα φυτά, κάποια στιγμή αν πάω κάπου και δω ότι είναι άρρωστα και δεν τα ψεκάζει κάποιος, τα ψεκάζω. Πάρτε και εσείς ένα, είναι πολύ χρήσιμο. Τι άλλο έχω μαζί μου. Έχω ένα χειριστήριο Wii. Ακόμα ένα χειριστήριο Wii. Και ένα μαύρο χειριστήριο Wii. Αυτά είναι άμα πάω σε κάποιο σπίτι, κάποιο φίλο και έχει Wii. Παίζουμε. Ακόμα ένα, τρία. Και ακόμα ένα, τέσσερα χειριστήρια Wii. Μπορεί να είμαστε τέσσερις, να παίξουμε και τέσσερις. Γιατί κρίμα είναι να παίζουν μόνο ένας ή δύο. Έχω ένα κράνος. Το κράνος μου θα μου χρειαστεί όταν έρθει πόλεμος. Επίσης έχω και ένα πληκτρολόγιο. Όταν πάω σε κάποιο σπίτι κάποιου φίλου μου και έχει υπολογιστεί αλλά είναι χαλασμένο το πληκτρολόγιο του, χρησιμοποιώ το δικό μου. Και επίσης άμα δω ότι είναι λερωμένο το πληκτρολόγιο του, πάλι χρησιμοποιώ το δικό μου, είναι αποστηρωμένο, καθαρό. Ξέρετε ότι τα πληκτρολόγια έχουν περισσότερα μικρόβια από τις τουαλέτες, οπότε πάντα έχω το δικό μου γιατί είναι καθαρό, αποστηρωμένο. GG. Πάμε να δούμε τι άλλο έχω μέσα στη σάντα μου λοιπόν. Έχω το σακάκι μου. Ωπα, εδώ είμαστε. Το σακάκι μου κάποιες φορές άμα κρυώσω το φοράω. Άμα δεν κρυώσω το έχω στη σάντα μου. Επίσης έχω μία σιλικόνη γενικής χρήσεως. Μπορεί να είμαι στο αυτοκίνητο, μπορεί να είμαι στο ποδήλατο, μπορεί να είμαι οπουδήποτε και χρειαστώ κάτι. Πολύ χρήσιμη παιδιά. Πάρτε δει. Έχω χαρτί υγείας, μπορεί να μου χρειαστεί κάπου, ξέρετε. Έχω ένα κλειδί για το ποδήλατο και ένα ψαλίδι. Okay. Έχουμε κάτι άλλο. Όχι παιδιά, αυτά ήταν. Αυτά έχω μες στη τσάντα όμως που χρησιμοποιώ πάντα, την κουβαλάω πάντα μαζί μου παντού, στο ποδήλατο, στο αυτοκίνητο, παντού παιδιά. Θα στηριστώ να έχετε και εσείς μια τέτοια τιμή για να βάλετε τα αγαπημένα σας πράγματα και αυτά που σας χρειάζονται. Πόνισα το κεφάλι μου, πρέπει να το βγάλω αυτό. Θα το χρησιμοποιήσω μόνο σε περίπτωση πολέμου, αλλά πρέπει πάντα να έχετε και εσείς ένα τέτοιο μαζί σας. Αυτά λοιπόν είχα μέσα στη τσάντα μου. Δεν είναι και πάρα πολλά. Είναι τα πιο βασικά που χρειάζομαι. Ήταν ένα βίντεο για να σας δείξω τι έχω μέσα στη τσάντα μου. Την ανοίξαμε τώρα μαζί, την είδαμε, δεν έχω βάλει κάτι ψέμα μέσα. Είναι όλα ό,τι χρησιμοποιώ, όλα όσα έχουμε στη τσάντα μου. Και το βίντεο μας έφτασε στο τέλος του. Κάντε ένα like, ένα comment, με βοηθάτε να συνεχίσω. Ακολουθήστε με σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσοι δεν κάνετε ακόμα subscribe, κάντε το. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!